Από την πρώτη μέρα λαμβάνουμε ειδικά μέτρα για την προστασία των διαμένοντων στις δομές φιλοξενίας καθώς και των τοπικών κοινωνιών. Διαχωρίσαμε τις νέες αφήξεις στα νησιά, ώστε να μην επηρεαστούν οι υπάρχουσες δομές από πιθανό κρούσμα κοροναϊού και ενισχύσαμε τους ιατρικούς ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ενημερώνουμε τους διαμένοντες με πολλαπλούς τρόπους για τα μέτρα προφύλαξης και από προχθές και με τη νέα πολύγλωσσα σελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με κοινή υπουργική απόφαση λαμβάνουμε επιπλέον έκτακτα μέτρα για τη θωράκιση των δομών φιλοξενίας. Έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Ευθυγραμμίζουμε τη λειτουργία των κέντρων με την πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης δημόσιας υγείας, υπό την οποία τελεί η χώρα μας. Το «μένουμε σπίτι» ισχύει για όλους. Με ευθύνη της ελληνικής αστυνομίας θα επιτρέπονται λελογισμένες μετακινήσεις και μόνο για λόγους κάλυψης βασικών αναγκών στο διάστημα από 7 το πρωί μέχρι και 7 το απόγευμα. Επίσης, προβλέπουμε τη δημιουργία ειδικών υγειονομικών μονάδων εντός της περιμέτρου των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, με στόχο την πραγματοποίηση ελέγχων και την αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων κοροναϊού. Στην προστασία της δημόσιας υγείας δεν κάνουμε εκτόσεις.